Lys, Headhunter Caitlyn. Αυτά είναι τα τρία. Αυτά είναι τα τρία για την Instinct. Ενώ από την άλλη μεριά είχαμε λιγότερα. Είχαμε δύο νομίζω μόνο για την EG. Θα το δούμε και μέσα στο game. Αλλά για να μάθουμε ποιος θα κερδίσει πρέπει να μπούμε στο game. Πάμε να δούμε. Μπήκαμε στο Rift. Μέσα στο Summoner's Rift δείχνουν τα σήματα εκεί περήφανοι ο Punisher και η παρέα του. Anyway, νομίζω ότι αυτή τη φορά θα δούμε invade. Πάντως τους βλέπω πολύ αποφασισμένους. Βέβαια, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σε εσέ ακριβώς πάνε να κάνουν invade με το συγκεκριμένο pick. Easy freeze μάλλον θα πέσει πάνω τους, θα γίνει το collapse. Τώρα τον βλέπουν όλοι, είναι μέσα σε όλους και μάλλον θα πεθάνει. Δεν θα χαλάσει καν το flash και το πρώτο αίμα θα περάσει στο support τον Instinct. Καθόλου άσχημα για τον Μιχαήλιο να ξεκινήσει με λίγο ακόμα utility στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Καταφέρνουν λοιπόν με μια aggressive κίνηση εδώ η Instinct και το είπα πριν από 1,5 game, το θυμάμαι, ότι ίσως είναι η ομάδα η οποία θα τσιζάρει εισαγωγικά. Το κάνει και τους βγαίνει κιόλας. Πάνε να βάλουν το Deep World και τελικά βγαίνουν και με Deep World και με First Blood. Ισχύει ακριβώς έτσι έγιναν τα πράγματα. Βέβαια τώρα οι Elysium τους βλέπουν να φεύγουν από τη ζούγκλα τους, αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Να δούμε πού θα επιλέξει να πάει το bot lane ο Fantasy Star μαζί με τον Μιχαήλιο. Νομίζω ότι κατευθύνονται μπρος στο bot. Πιγκάρουν, έχουν εντοπίσει το ward. Ενώ σε περίπτωση που δεν το είδατε, κάπως έτσι πέθανε ο Ζιφρίζη. Ισχύει. Έχουν εντοπίσει τα δύο wards, το ένα τουλάχιστον, το κάτω των Elysium. Παρ' όλα αυτά δεν τους νοιάζει να δείξουν το present τους όπως φαίνεται. Η Κάρμα θα περάσει από εκεί, η Caitlyn θα κάνει τον κύκλο, αλλά υπήρχε και άλλο ward, οπότε και αυτή εντοπίζεται και θα έχουμε δύο βιδίου στο top. Έχουν περιμένουν στο Tribus ο Com μαζί με το Wild Panda για να πούνε surprise. Αλλά δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να περάσει από το Tribus η Caitlyn. Όχι, είναι η απάντηση. Οπότε όλα ήραμε και αρχίζει το laning phase και για τους πέντε παίχτες χαλαρά. Χαλαρά δεν το λες για όλους. Ο Fearless ήδη έχει δεχτεί την επίθεση του Punisher, του Infangs πάνω στο κεφάλι αυτό του Rise, ο οποίος θα προσπαθήσει να διατηρηθεί όσο καλύτερα μπορεί στο lane του απέναντι στην Κασιοπία. Ένα Punisher ο οποίος είναι αρκετά aggressive παίκτης, είναι πολύ δυνατός μηχανικά και νομίζω ότι θα είναι το feature matchup για αυτό το παιχνίδι. Εγώ τα μάτια μου δηλαδή εκεί τα έχω στραμμένα. Mm-hmm. Προς το παρόν Μπάκο ανταλλάζει χτυπήματα πάντως με τον Easy Freeze και τα δύο pick πολύ δυνατά στα σκύρμησης. Να δούμε, Wild Panda παίζει λίγο πιο aggressive, ίσως από ό,τι χρειάζεται και δέχεται αρκετό damage χωρίς να περάσει πίσω. Αυτό έχει που ήθελα να σχολιάσουμε λίγο είναι το exhaust του Fearless και όχι TP αυτή τη φορά. Ναι, νομίζω για να μείνει στο lane αυτό. Νομίζω ότι απλά είναι η περίπτωση που είπε ο Στέλιος νωρίτερα ο αναλυτής των Elysium, ότι άμα δεχτεί ulti από Κασιόπια μπορεί παρόλα αυτά να πατήσει το exhaust και να κόψει το μεγάλο burst που θα δεχτεί. Ναι. Έτσι, απόλυτα λογικό μου φαίνεται, γιατί δεν βλέπω για κάποιο τρόπο να επιβιώνει διαφορετικά το laning phase του. Οπότε, για να δούμε εδώ τι θα γίνει με τον Destiny, να βρίσκει τον ήρωα στη ζούγκλα. Μάλλον τίποτα, αλλά βλέπω και τα bot lanes ανεβαίνουν. Θα μπει ο competitive Flash πάρα πολύ όμορφα πάνω του, αμέσως απομακρύνει τον ήρωα. Πιάνει τον Μιχαήλ όμως εδώ. Για να δούμε αυτή η κάρμα που έχει πάρει και το first blood τους. Και ιδίως στον αέρα ο Destiny κάνει τρομερή δουλειά. Λίγο ακόμα και θα σκοτώσει τον Μιχαήλ. Και τώρα και πάλι το focus στρέφεται πάνω στον ήρωα. Κάτω και ο Νίρο. Ο Κόμ πολύ χαμηλά, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Fantasy Star μπαράει τον Wild Panda, είναι το μοναδικό στόχος που βλέπει μπροστά του, αλλά περιμένει ο Destiny, το γνωρίζει αυτό και παίζει αμυντικότατα και καλά. Κάνει δύο μάλλον kills πέρασαν στα χέρια των EG μετά από αυτό το First Blood. Και τώρα να το πάλι, το double knock-up από τη Rek'Sai του Destiny και το πώς κατάφεραν. Το θέμα ήταν να φλασάρουν πριν δεχτούν τον knock-up, αλλά δεν το περίμεναν γιατί φλάσαρε πρώτη Rek'Sai και εφόσον δεν πρόλαβαν να φλασάρουν εκεί, θα πέθαιναν, ήταν σίγουρο. Μεγάλο πρόβλημα. Πάνω που είχαν χτίσει μια μικρή διαφορά έτσι με το First Blood, ξαφνικά δύο kills στην Elysium Gaming. Credit στον Destiny γι' αυτό. Φυσικά, ο οποίος κατάφερε να βρει τον Νίρο σε πιο άσχημη κατάσταση από θέμα υγείας, από θέμα HP. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε mark από την Kindred, γι' αυτό υπέθεσε. Ότι θα είναι εκεί. Mm-hmm. Και τα πιάσε τα λεφτά του. Και με το παραπάνω, 1-0-1 ο Destiny, ο jungler της Elysium Gaming, ένας πάρα πολύ δυνατός jungler, ένα από τα δυνατά χαρτιά της ελληνικής σκηνής γενικότερα. Ισχύει. Fearless out of mana, κάθεται σε αυτό που mid lane και γι' αυτό είναι που το teleport χρειάζεται, έχω την εντύπωση, πάνω σε Rise. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει το tier πάνω του, αλλά δεν μπορεί να γυρίσει. Ή μάλλον μπορεί να γυρίσει, αλλά θα του κοστίσει σε XP και CS αυτό το back που βλέπουμε τώρα, εφόσον δεν έχει το TP. Ναι, έχει το tier, το αγόρασε και τρέχει με τη μία να καλύψει τη διαφορά, αλλά αν αυτό το wave μπει μες στο tower θα χάσει αρκετό XP εδώ ο Rise. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα ο Punisher θα στείλει το wave, στον αέρα έκανε αυτό το poison νομίζω.
Ίσως να προλάβει τελικά ο Fearless και να μην χάσει και πάρα πολλά. Τον βλέπω που πλησιάζει. Αυτή η μικρή αργοπορία του Punisher καταφέρνει ουσιαστικά να μη στερήσει τον αντίπαλο τόσο θα έπρεπε. Mm-hmm. Αλλά του δίνεται η δυνατότητα να μετακινηθεί και λίγο στο map. Αφήνει ένα pink ward για να εξασφαλίσει ότι όλα αυτά τα άπειρα wards που βάζουν οι Elysium Gaming δεν θα υπάρχουν στη δικιά τους μεριά του χάρτη. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Ξαναγυρνάει η κάμερα στο bot με τον Fantasy Star να ανταλλάζει πυρά με τον Com και να βγαίνει κερδισμένος ο δεύτερος. Έχω την εντύπωση, αλλά για πολύ λίγο Destiny θέλει να μπει για ένα lane gank. Οπα. Ίσως τον εντόπισε για πάρα πολύ λίγο. Τον back νομίζω το κατάλαβε. Mm-hmm. Και τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα. Ναι, πιγκάρι, πιγκάρι. Πράγμα που σημαίνει ότι τον έχει καταλάβει όντως. Οπότε δεν νομίζω να βγάλει κάποιο gank. Γνωρίζοντας το αυτό, μπορεί να γίνουν λίγο πιο επιθετικοί οι Μιχαήλ και Fantasy Star. Mm-hmm. Βέβαια δεν ξέρω αν του συμφέρει. Αυτή τη στιγμή, μάλλον όχι. Να, πετάει τα poison του πάνω στο Fearless ο Punisher, αλλά μέχρι εκεί του περνάει ένα κάποιο damage. Να τόσο Wild Panda που έλεγε για επιθετικότητα, του βγήκε λίγο. Αλλά μέχρι εκεί δεν μπορούν να κάνουν πολύ damage το ένα από την στον άλλον από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Από τη μία έχει τη seal τη Karma, από την άλλη έχει το heal. Αλλά υπάρχει και αυτό το οποίο δεν θα πετύχει, το bubble εδώ. Η υγρή φυλακή του Wild Panda για λίγο δεν βρίσκει στόχο. Με τον net καταφέρνει και απομακρύνεται. Ενώ ενδιαφέρον θα έχει το 2v2, το πιθανό 2v2 που θα δούμε στο mid lane. Καθώς και η Rek'Sai και η Kindred βρίσκονται εκεί. Για μία ακόμα φορά ο Destiny φαίνεται να παρενοχλεί τον Νίρο. Δεν φαίνεται βασικά. Είναι πιο κοντά η Κασιόπια από την. Εδώ φαίνεται. Ο Rise όμως. Σχεδόν. Γιατί πλακώνονται στον top ο Easy Freeze και Μπάκο και μας μονοπολούν το ενδιαφέρον τη SmartCam. Έχουν χτυπήσει και οι δύο τα level 6. Δεν έχουμε κάποιο item αυτή τη στιγμή πάνω σε κάποιο του παίχτε. Θέλει να γίνει επιθετικός εδώ ο Easy Freeze, αλλά παίρνει κάποιο damage και μέχρι εκεί. Γενικά βλέπουμε ένα ήρεμο παιχνίδι συγκριτικά με τα πρώτα λεπτά των προηγούμενων games, αν εξαιρείς αυτό με τα swap lane. Ο Μιχαήλο δέχεται παραπάνω damage από όσο δίνει από τον comp. Αργά και σταθερά θα χάσουν το προβάδισμα κάτω. Ήδη Caitlyn είναι πίσω σε CIS και δεν θα έπρεπε, εφόσον παίζει Caitlyn, έχω την εντύπωση Drogo. Αυτό είναι το νόημα. Mm-hmm. Να καταφέρνεις με το απίστευτο μακρύ όπλο του νόμου και το πολύ μεγάλο range της Caitlyn να φαρμάρεις έναν ενόχλητος κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη, κάτι που δεν έχουν καταφέρει να κάνουν τώρα αφού δύο από τους τρεις που βρέθηκαν στο bot lane πέθαναν, οι παίκτες της Instinct. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Fearless σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια τώρα δείχνει να μην μπορεί να ανταπεξέλθει και πάρα πολύ καλά ενάντια στον Punisher και την Κασιόπια του. Το αλλά θέμα είναι όμως, πριν... ακριβώς το θέμα είναι όμως τι χάνει ουσιαστικά. Είναι 10 minion πίσω, 10-20 minion πίσω σε ένα lane το οποίο δεν σε ευνοεί. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Mm-hmm. Όταν ειδικά έχεις αν έχει καταφέρει να πεθάνει. Ισχύει αν δεν πεθάνει και φυσικά έχει το scaling champion. Έχει τη δύναμη του Rise που θα φανεί αργότερα μες στο παιχνίδι. Οπότε δεν έχουν να αγχώνονται για αυτό η Elysium Gaming από τη στιγμή που ο Fearless κατορθώνει και δεν δίνει τσάμπα kills. Νάτος, επιθετικός ο Com πάνω στο Fantasy Star, αλλά δέχτηκε πιο πολύ damage από όσο αυτός έσκασε. Τώρα γυρνάει το bot lane τον Instinct να περάσει damage πάνω στον Wild Panda και κάπου εκεί σταματάει ξανά. Πρέπει να γίνει τραγικό λάθος για να υπάρξει νεκρό στο 2v2 κάτω mm-hmm. ή να πιάσει πολύ καλό prison ο Wild Panda. Ή απλά να ανεβούν τα levels, υπάρχει και αυτό, και μαζί αυτό. Με τα items προφανώς. Να το Σομπάκο για ακόμη μια φορά ψάχνεται εκεί με τον Easy Freeze. Όπα, είδα waves από την άμυνα νομίζω, έχουμε μάχη κάτω. Να το Calling και το Fantasy Star, ο οποίος το φλασάρει μακριά, δέχονται τα πυρά από την Karma. Ή απλά να ανεβούν τα levels όπως είπες κακέ. Χτύπησαν το level 6. Η smart cam στο συγκεκριμένο παιχνίδι ναι, δεν είναι ναι, πολύ smart, είναι πολύ έχει χαζέψει smart. Λίγο από τις ώρες που... Από το πρώτο game πρέπει να γίνει mm-hmm. αυτό. Είναι η πρώτη φορά που actually χάνει κάτι. Ισχύει, μπράβο. Αλλά... Α, το έχουμε και αυτό. Πρωτιά στο The League. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι εκμεταλλεύτηκαν τα level 6 τους πρώτοι ο Wild Panda με τον κόμπι. Γι' αυτό και έκαναν κάποιον gate. Να τους Destiny. Θα σηκώσει τον αέρα τον Punisher, αλλά φοβάται ο Fearless και πολύ καλά κάνει γιατί είναι χαμηλά. Ίσως και ο Destiny έκανε εμφανή την παρουσία του στο συγκεκριμένο σημείο για να μπορέσει ο Fearless να σπρώξει λίγο το wave. Να φαρμάρει. Κάπως κάτι να γίνει και τον βλέπουμε τώρα ότι... Πρακτικά για να κάνει recall αυτό ήταν που ήθελε. Δεν περνάει ωραία ο Destiny. Ο Fearless σίγουρα ναι. Δεν περνάει ωραία. Δεν περνάει ωραία σε αυτό το παιχνίδι, αλλά τι να κάνει κι αυτός. Ο Punisher έχει φροντίσει να τον έχει στην πίεση, ενώ ταυτόχρονα ο Destiny δείχνει να μην θέλει να πλησιάσει πολύ το mid. Έχω την εντύπωση πως ψιλοφοβάται ότι μπορεί να καταλήξει ακόμη πιο άσχημα η κατάσταση. Δηλαδή σκέψου σε ένα σενάριο στο οποίο γκαγκάρει την Κασιόπια και καταφέρνει να κάποιο double kill και φεύγει, ας πούμε. Εκεί τα πράγματα θα τελειώσουν τελείως για τον Fearless. Για την ώρα όμως δεν έχει δεχτεί πίεση. Kindred αγνοείται. Missing. Ναι. Silver Alert.
Βέβαια δεν μπορεί να βγάλει στο mid τουλάχιστον. Μάλλον challenger alert ή master alert ότι είναι τα παιδιά. Αλλά πραγματικά μετά από αυτό το death που έδωσε δεν υπάρχει πουθενά. Ο Destiny προσπαθεί και πάλι να πιάσει τον Banisher. Banisher κάνει το flash μπροστά και τους παγώνει και τους δύο τους κάνει πέτρα. Τώρα εμφανίζει τον ήρω. Τώρα ήταν το κατάλληλο σημείο και θα πέσει ο Fearless. Επόμενο στόχο είναι ο Destiny. Για να δούμε αν θα καταφέρει να σκοτώσει κάποιον. Έχει ανοίξει την ultimate kindred. Double kill για τον Banisher και να το comeback. Comeback από την Instinct με τον Banisher σε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό. Έπιασε πολύ καλό. Ultimate δύο άτομα από εκεί και πέρα εφόσον ήταν μπροστά. Το flash ult ήταν, δεν το περίμενε κανείς. Και τις πάγωσε και τους δύο. Anyway, ο Μπάκο αργά και σταθερά θα πάρει αυτό το wave του. Πώς τους έκανε πέτρα και τους σμίλευσε μετά ο Νίρο που ήρθε με την Kindred. Ισχύει. Πολύ καλά mechanics από τον Punisher. Τα είδαμε και την προηγούμενη φορά. Ισχύει με τα charm της Άρη, αν θυμάμαι καλά, αυτά τα περίεργα. Και το πόσο καλά reactions έχει. Είναι η δύναμη για την Instinct το mid lane της. Ο Μιχαήλο δείχνει να έχει πρόβλημα. Το exhaust έρχεται με τη μία και πολύ καλά. Αλλά το Kalink ήταν πολύ αποτελεσματικό. Flash και kill. Και συνεχίζουν τώρα πάνω στο Fantasy Star. Έχει έρθει ο Punisher για να βοηθήσει την ομάδα του. Και το και teleport. Teleport. Έχουν κλειστεί ανάμεσα σε όλους. Θα μπει επιθετικά για να πάρει το double comp. Και πολύ καλά κάνει. Θα πεθάνει όμως εν τέλει Wild Panda κάτω από το τάρι. Αλλά δεν έχει mana ο Μπάκο. Οπότε δεν ξέρω για τι μπορεί να το κάνει για τίποτα. Τρέχει. Να δούμε αν θα καταφέρει να γλιτώσει. Άμα ήταν νερό θα έλεγα τρέχει το νερό, αλλά δεν ήταν. Το πρόβλημα εδώ ήταν ότι έκαψαν teleport του Trundle. Ήρθε ο Μπάκο κάτω χωρίς μάνα. Ναι, δεν υπήρχε λόγος για αυτό το τύπι. Και πέθανε πάνω. Όπα, ο Destiny θέλει να βγει πάνω στον Punisher, αλλά ο Punisher απλά κάνει τον κύκλο και γλιτώνει. Κομψά. Όπως έλεγα λοιπόν και νωρίτερα, έχω πάθει σοκ από το πώς διαχειρίστηκαν αυτή την κατάσταση Instinct. Έκαψαν το flash του Μπάκο, το teleport του Μπάκο, ο οποίος δεν μπορούσε να βοηθήσει κάπως. Παρ' όλα αυτά πήραν και πέθανε ο Fantasy Star. Ναι, μπορεί να το πήραν, αλλά πέθανε το ID του. Δεν έπρεπε να κάτσει εκεί. Και σε καμία περίπτωση. Η Destiny τώρα είχε μπει βαθιά μες στη ζούγκλα, τον ανακαλύπτει ο Νιρό. Θα του περάσει αρκετό damage και θα τον διώξει. Φύγει από εδώ κακή, ρεξάει. Με τη βοήθεια του Μιχαήλου φυσικά. Κάποιο dewarding για τις δύο ομάδες για να επιστρέψουμε σιγά σιγά τη δράση μας προς τον bot, θα έλεγα. Ένα πάμε bot το οποίο, αν παρακολουθείς καλά, βρίσκεται στο 3-1. Ο Lucian με γιόμους πάνω του και 107 CS, ενώ από την άλλη 0-1-2. Η Caitlyn μόλις στα 78 CS δεν πάει καλά το bot lane. Τον instinct, από την άλλη το mid lane είναι αυτό που τους κρατάει μες στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Ισχύει 3-0-1 για την Κασιόπια του Punisher. Ένα Punisher ο οποίος βρέθηκε και στο κάτω lane. Προσπάθησε να βοηθήσει και νομίζω ήταν υπεραρκετός στην προηγούμενη φάση του παιχνιδιού. Όπως και να έχει, το 4-4 είναι το score. Αυτό έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή. 20.000 gold σχεδόν για την Instinct και άλλα τόσα για την Elysium Gaming. Μπάκο και Νίρο προσπαθούν να γκανγκάρουν οι Ζιφρίζοι. Προσπαθούν και έρχεται και ο Νίρο να σκάσει flash. Κάποιο damage flash και νομίζω είναι υπεραρκετό. Ενώ το Tidal Wave δεν έχει βρει στόχο κόμπο, όμως δεν σταματάει εκεί. Το Kalink είναι καλό, αλλά δεν μπορεί να πάρει κάποιο kill και φλασάρει κιόλα. Πήρε όλα τα σάμονα. Ο Μιχαήλο, το Bubble εν τέλει. Δεν μπορούν να κάτσουν απέναντι σε αυτό το bot lane οι Fantasy Star και Μιχαήλο. Πρέπει να βρουν κάτι άλλο να κάνουν. Κάθε φορά που παίζουν cooldowns οι Elysium Gaming. Χρειάζονται summoner spells από πλευρά Instinct. Νοσοκομείο χρειάζονται. Ναι, άμα μπορεί να χτιστεί μια μονάδα εκεί κοντά, καλό θα ήταν. Ισχύει. Easy Freeze, πόσο περνάει η ώρα, αρχίζει και δυναμώνει. Ένας champion, το Echo Champion, το οποίο ουσιαστικά έχει αλλάξει λίγο νοοτροπία. Έχει χάσει τη δύναμή του, την τόσο tanky δύναμή του και έχει γυρίσει να βγάζει λίγο παραπάνω damage, το οποίο μπορεί να τους φάνει χρήσιμο. Για να δούμε κάτω, δεν έχουν summoners. Για άλλη μια φορά ο Κομπ τραμπουκίζει, ο Μιχαήλ όμως αυτή τη στιγμή θα τον δέσει. Όχι, δεν είναι τέλει, θέλει να πάρει το κύριο και θα τα καταφέρει πάνω στον Μιχαήλ. Ο Fantasy Star έτρεχε χωρίς να μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα, ούτε τραπ έχω την εντύπωση ότι δεν πάτησε. Ενώ έχουμε action και στο top με τον Μπάκο να χρωθοκοπεί τον Easy Freeze. Πλακώνονται ασύστολα αυτοί οι δύο παίκτες στο top. Τώρα φτάνει και ο Νίρο εκεί για να κάνει την παρουσία του, να χτυπήσουν λίγο πύργο. Αλλά υπάρχει πάντα ένας Destiny που βρίσκει το σωστό χρόνο για να κάνει, να βγαίνει στα lanes. Εδώ έγινε κάτι περίεργο. Πήρε το bot lane EG τον Instinct. Δεν ξέρω αν είναι πολύ σωστή κίνηση αυτή. Από την άποψη ότι μπορούν να φαρμάρουν το αντίπαλο bot κυριολεκτικά, έτσι όπως μπορούσαν να τους τιμωρήσουν και να μην τους αφήσουν να βγάλουν ούτε μισό item πραγματικά. Ισχύει, αλλά να τους αφήσουν κάτω από τώρα. Βέβαια, αυτό ίσως έφερνε πολύ aggression στην κάτω μεριά του χάρτη και ίσως δεν θέλουν οι EG να ρισκάρουν κάποιο skirmish που αν χαθεί, ναι, που αν χαθεί θα πάρει όλο το advantage πίσω η Caitlyn. Οπότε την αφήνουν εδώ στο 0-1-2 με τα 87 της Minion και πάνε να κάνουν κάτι άλλο. Ή απλά θέλουν να κάνουν rotation στο mid για να βοηθήσουν τον mid laner, τον Fearless.
ο οποίος δεν περνάει καλά, όπως προείπαμε, βίες μιας Κασιόπια. Και ναι, βλέπω σιγά-σιγά Λούσια να μην κατεβαίνουν. Υπάρχει και ο Δράκος ζωντανός και μαζί με τη Ρεξάη νομίζω θα μπορέσουν να τον αρχίσουν. Γιατί όχι. Αυτή τη στιγμή το game. Τον έχουν πιάσει ξανά τον Μιχαήλο, αλλά άρχισε λίγο τον buff ο Wild Panda. Αν το slow ερχόταν νωρίτερα, ίσως βλέπαμε και kill. Ισχύει. Δεν προλάβαινε να αντιδράσει το support της Elysium Gaming. Παρ' όλα αυτά, έγινε όσο damage χρειαζόταν για να φύγουν οι Instinct κοντά από το λιμέρι του Δράκου και αυτό ανοίγει τις πιθανότητες για την EG να πάρουν το πρώτο μεγάλο objective. Ένας Δράκος, λοιπόν. Ακριβώς τρέχει και ο Fearless σιγά-σιγά εκεί. Μάλλον ο σκοπός είναι να σπάσει αυτό το wardάκι. Θα τους αφήσουν οι Instinct. Δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα. Όταν το bot lane σου είναι τόσο πίσω, δεν θες να πας σε μονομαχία. Σίγουρα, ειδικά όταν είναι μια Caitlyn, γιατί αν ένας Lucian είναι πίσω, βγάζει κάποιο damage, ενώ η Caitlyn όχι. Έχουμε μονομαχία από την οποία δεν σχολιάζω τόση ώρα, αλλά δεν έχει ιδιαίτερο στο νόημα, νομίζω. Μονομαχία. Στο El Baco. Easy Freeze και Baco γρανθοκοπώνται ασταμάτητα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού και δεν θα αλλάξει. Ροπαλιές ο ένας, γλοπιές ο άλλος, νομίζω. Κάπως έτσι πάει η φάση. Και οι δύο με ματσούκια πάντως. Ναι, ναι. Αυτό είναι το concept. Ο Baco πλησιάζει λίγο επικίνδυνα το αντίπαλο tower. Με αυτά και με αυτά, οι Elysium μου βρήκαν το χώρο να μπουν μέσα στην αντιπαλή ζούγκλα και να την κάνουν δική τους με αυτά τα γρήγορα words. Έφυγαν σαν απάντηση, οι Instinct έκαναν το ίδιο στην πάνω μεριά του χάρτη, αλλά για του λόγου το αληθές σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού, άμα ελέγχεις την κάτω πλευρά της ζούγκλας, υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορεί η ομάδα να κινηθεί άνετα. Και τώρα έχουμε τον competitive, ο οποίος θέλει να συντζάρει το mid tower. Mm-hmm. Θέλουν να ανοίξουν και αυτό το objective. Όλοι πάντως οι Elysium, από ό,τι βλέπω, ασχολούνται πάρα πολύ με τα words. Δηλαδή, όλοι τη γουρντάρουν, όλοι γουρντάρουν. Γιατί όχι, θα μου πεις. Αυτό είναι το νόημα. Πάρα πολλά words. Απλά αυτή τη στιγμή την υπεροχή την έχουν οι G που γνωρίζουν πολύ σημαντικές πληροφορίες για το πού κινούνται οι αντιπαλοί τους. Είδανε την Kindred να φαρμάρει και πού βρίσκεται ακριβώς. Αυτό ανοίγει τις πιθανότητες για κάποιο gank πάνω στον Baco. Για να δούμε. Θέλουν να το κάνουν, ναι, είναι και ο Destiny εκεί. Baco είναι ήδη χαμηλά. Ένα teleport θα έρθει προς βοήθειά του, αλλά αργεί ακόμα στον αέρα. Ο Baco ταλαιπωρείται, φλασάρει μακριά, ίσως και δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Easy Freeze είπε να γυρίσει, αλλά τώρα θέλουν να φύγουν μακριά. Η Κασιόπια δεν έχει παίξει ούτε ακόμη. Ταλαιπωρεί τον Easy Freeze. Ο Destiny επίσης εκεί ανεβαίνει ο Ryze, αλλά ανεβαίνει και η Kindred. Θα έχουμε μεγάλο collapse εδώ. Ή δεν θα έχουμε καθόλου, θα δούμε. Ή αυτό. Πάντως, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, και πάλι το bot lane του έμεινε μόνο του ενάντια στο bot lane. Αυτό είναι και ο σκοπός των EG. Να, γυρνάνε τώρα, κάνουν rotation στο mid σαν bot lane για να πάρουν ένα free tower. Ουσιαστικά, αν δεν προλάβει ο Punisher να γυρίσει γρήγορα στο tower του, θα έχουν τεράστιο πρόβλημα εδώ. Θα έχουν μάλλον ένα tower μείον, ενώ Easy Freeze συνεχίζει να παίζει αυτό το 1v1 με τον Baco. Πολύ δυνατή μονομαχία, αλλά αυτή τη φορά νεκάει ο Easy Freeze. Ο Baco θα πέσει από τα χέρια του Echo. Και το χειρότερο είναι πως ναι, μεταφέρθηκε όλη η ομάδα των Instinct Top, ναι, μεν δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, ναι, μεν πέθανε ο Baco με το που φύγανε και μάλλον θα πέσει και το tower, όχι. Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Όχι, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα για το mid tower. Αλλά ανοίγουν οι πιθανότητες για το top tower τώρα, καθώς έχει βρεθεί Rek'Sai και Echo εκεί. Και ξανά το bot lane της EG να συντζάρει το bot tower. Φέρνουν τους instinct συνεχόμενα σε lose-lose situation η EG. Ναι. Γενικά, όταν έχεις ένα δίλημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει γρήγορα και πρέπει να απαντήσει σωστά, καλή κίνηση του Punisher να κάνει το TP πάνω. Δεν υπήρχε αρκετό damage όμως για να σκοτώσουν, πρέπει να κάνει ο lead. Μπορούσε να τον baitάρει λίγο περισσότερο Baco πριν φλασάρει πίσω, έχω την εντύπωση. Κάποια second, όχι πολύ, ώστε να γίνει actually το fight, γιατί αυτό θέλανε από τη στιγμή που και στο teleport θες να το κάνεις το fight. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν τους το άφησαν οι G. Πολύ έξυπνα ο Punisher περίμενε να βρει μια καλή ευκαιρία για να κάνει ulti, δεν βρήκε, δεν την έκανε. Να δούμε τώρα. Punisher πάλι σε πρώτο πλάνο θα πάρει αυτό το blend buff και θα γυρίσει στο mid. Ένα mid το οποίο είναι τραυματισμένο όσον αφορά το tower, εννοώ. Αρκετά τραυματισμένο κιόλας. Mm-hmm. Μια μικρή ηρεμία στην οποία οι G ξέρουν πώς να ελέγξουν το παιχνίδι. Βλέπουμε ότι ήδη το lane pressure αρχίζει και λειτουργεί σωστά. Δηλαδή ο Echo στέλνει τα wave του όσο πιο μέσα μπορεί. Το bot lane εδώ και πολλή ώρα κάνει αυτή τη δουλειά. Οπότε μένει το focus να πέσει και πάλι στο mid lane. Εκεί όπου το είπα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, ότι θα έχουμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό το match-up το Cassiopeia εναντίον Ryze, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά δεν μετράει μόνο αυτό δυστυχώς για την Instinct, αφού έχουμε Herald στα χέρια της EG. Πάντως θεωρώ ότι η Instinct, δεδομένου του αντιπάλου τους, κρατούνται αρκετά καλά μες στο game. Ισχύει, είναι πολύ δυνατή ομάδα. Για την ακρίβεια, το μόνο κακό που βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή είναι το bot lane τους, το οποίο
Έτσι όπως έχει εξελιχθεί το game, η αλήθεια είναι ότι έχει μείνει πολύ πίσω και. Πάρα πολύ πίσω και είναι και η Caitlyn. Αυτό είναι που με ενοχλεί εισαγωγικά. Μια Caitlyn όταν είναι πίσω δεν κάνει σχεδόν τίποτα με στο παιχνίδι. Αλήθεια θα είναι. Θα καταφέρουν να πάρουν τον πύργο με τι κόστος όμως. Fearless πιάνεται, καταφέρνει, γυρνάει, γεμίζει ο Νίρο. Πες την ούλτη για να κρατηθεί ζωντανός και αυτός και ο Fearless για λίγο ακόμα. Θα σωθούν και οι δύο για την ώρα. Ο Μπάκο πεθαίνει στην προσπάθεια του να σκοτώσει το Rides. Ο Easy Freeze έχει μείνει ζωντανός και τελικά μόνο Instinct έχασαν ένα παίχτη. Ace in the hole πουθενά. Δεν πάει. Ο Wild Panda είναι γι' αυτό. Slow flash, flash. Κανένας δεν πεθαίνει. Κάει και το flash του Punisher εδώ. Για ένα kill στο Wild Panda, νομίζω ότι μία ή άλλη δεν άξιζε τον κόπο το flash για να σκοτώσει το support. Να δούμε, έχουν κάνει invade την αντίπαλη τη ζούγκλα. Τώρα ο Destiny παίρνει ό,τι μπορεί. Easy Freeze προσπαθεί να κάνει κάποια άμυνα. Βέβαια δεν χρειάζεται, δεν νομίζω να μείνουν άλλο. Πάντως, βλέπουμε ότι Instinct ήταν αυτοί που έχασαν τον παίχτη στο προηγούμενο teamfight. Παρ' όλα αυτά, είναι εκείνοι οι οποίοι κατάφεραν να ασκήσουν μετέπειτα την πίεση, αφού αρκετοί από τους παίχτες τους ήταν πολύ ψηλά στα HP. Ενώ απ' την άλλη, οι ίδιοι οι G ήταν χαμηλά, χρειάστηκε να κάνουν recall. Μην ξεχνάμε ότι ο Fearless παίζει να μείνει με ένα κάτι hit τέτοιο. Point. Ο Μπάκο άφρησε, είμαι σίγουρο, τον κυνήγαγε με αφρούς να το σκοτώσει. Αλλά... ισχύει, αλλά κάπως έτσι γίνονται τα λάθη. 0-2 πήγε ο Μπάκο μετά από αυτό το κυνήγι. Ενώ ο Fearless κατάφερε να πάρει το ασιστάκι του. Ανενόχλητος. Ανενόχλητος, εντάξει. Σχεδόν. Εντάξει, έτρεχε πανικόβλητος πίσω, αλλά. Ήταν και έτσι. Η ultimate του. Εδώ τέστη. Φάνηκε κιόλας αυτό που έλεγες για την Caitlyn. Αν είχε λίγο damage παραπάνω να δώσει. Μπορεί να παίρνουν αυτό το φάκελο. Θα είχαν πάρει 2-3 kill εδώ. Ο Fearless δείχνει να έχει πρόβλημα, τον έχει πάρει στο κυνήγι. Ο Punisher τώρα τρέχει όμως μακριά. Είχε πάλι το ultimate, επέλεξε για άλλη μια φορά να μην το χρησιμοποιήσει. Ναι, είδε τον Easy Freeze κοντά σου, λέει για να είναι αυτό, θα είναι κι άλλοι. Άσε καλύτερα. Ήταν κι άλλοι πάντως, η αλήθεια είναι. Όπως είναι ζωντανός πλέον και ο Δράκος. Να δούμε ποια ομάδα θα το διεκδικήσει. Πρώτα είναι μαζεμένοι για πρώτη φορά και οι INS κοντά στην περιοχή του Δράκου. Ισχύει. Ενστικτοδός μαζεύονται Instinct γύρω από την περιοχή του Drake. Mm-hmm. Ξέρουν ότι δεν πρέπει να αφήσουν την ελίσιμη να κυριαρχεί στο objective και ειδικά όταν αυτό πρόκειται για utility. Drake, σίγουρα δεν θες κι άλλο utility στην EG. Easy Freeze, πιάνεται. Κάνει το ultimate να γυρίσει πίσω να περάσει. Ότι damage μπορεί, αλλά είναι πάρα πολύ αντιπαλή του. Σώζεται εν τέλει, του κάνει όλου. Σταν φεύγει, φλασάρει, Ace in the hole. Περνάει, αλλά δεν φτάνει. Tidal Waves από την άμυο. Fantasy Star προσπαθεί να βαρέσει. Punisher έχει δεχτεί όλη την ulti, όλο το calling από τον competitive. Ανοίγει ο Νίρο για να χυλάρει του συμπαίχτε του. Flash! Και πάει αυτό το φίδι. Αποκεφαλίζεται ο competitive. Βλέπει τι πρέπει να κάνει και αυτό είναι να εξολοθρεύσει το φίδι. Το Punisher σαν ναι. Πολύ καλή σκέψη. Mm-hmm. Αντίθετα με το προηγούμενο flash του Punisher για να σκοτώσει το support, αυτό το flash του competitive ήταν για να σκοτώσει το carry είναι worth. Γι' αυτό και πέτυχε κιόλας, υποθέτω. Ένας κόμπο ο οποίος μας έχει δείξει εξαιρετική εμφάνιση στο συγκεκριμένο παιχνίδι. 6-1-1, κακέ. 200 CS. Μία μελιτέο. Όσο ακριβώς και ο Punisher, βέβαια. Με 3-1-1. Από την άλλη πλευρά, απλά νομίζω ότι συγκριτικά με τη δουλειά που έχει κάνει ο κόμπο στο παιχνίδι, ο Punisher δεν έχει κάνει ανάλογη. Το λες. Το λέω, ναι. Ισχύει. Θα το γράφει το damage done στο τέλος, υποθέτω. Το πιστεύω. Αυτό που βλέπω και εγώ είναι το ίδιο, με τη μόνη διαφορά ότι έχει περισσότερες βοήθειες από την ομάδα του ουσιαστικά ο competitive για να ναι, τα κάνει σίγουρα. Αυτά. Ένας Destiny ο οποίος έστρωσε το early game. Ένα early game το οποίο... στο οποίο μάλλον οι G βρέθηκαν πίσω χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Απλά ξεκίνησε το game και μπήκαν με first blood από τα αποδυτήρια. Amber Alert, η Kindred στο early game όσον αφορά τον bot, έχω ισχύει, την εντύπωση. Ισχύει. Η Kindred δεν βρήκε ρυθμό και το βλέπουμε από το σκορ της. Το 0-1-3, ναι μεν υπάρχει στα gank, είναι κοντά στα kill. Παρ' όλα αυτά είναι άφαντη όλο το early. Το συνολικό νομίζω μετράει, το 4 που βλέπουμε πάνω αριστερά στην οθόνη. 4 kills τώρα και όλα στα 3 ναι ήταν μέσα, αλλά αυτό το 4 καλό θα ήταν να είναι παραπάνω. Και σίγουρα ίσως και να μπορούσε, ίσως και να μπορούσαν να προσπαθήσουν να μπαιτάρουν το advantage του Lucian. Κάτι το οποίο ήθελαν να αποφύγουν οι Elysium Gaming, δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που δεν το έκαναν οι Instinct, τώρα πρέπει να βρουν άλλους τρόπους να πάρουν πίσω τη χαμένη διαφορά. Mm-hmm. Να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Έχουν παγώσει το ρυθμό πάλι οι Elysium Gaming. Υπήρχε και στο πρώτο τους παιχνίδι ένα διάστημα στο οποίο ήταν πολύ μπροστά. Αλλά παρόλα αυτά πάλι πάγωσαν τον ρυθμό, γιατί είναι αυτό που είπαμε και στο προηγούμενο game, ότι δεν έχουν να πάρουν κάτι αυτή τη στιγμή. Και από τη στιγμή που ο αντίπαλος σου παίζει τόσο αμυντικά, όπως έχουν αρχίσει και παίζουν πλέον. Μετά το 20 λεπτό περίπου Instinct, δεν έχεις και τι να κάνεις ακριβώς με στο map, δεν μπορείς και να ντάιβάρεις level 3 tower, ας πούμε. Easy Freeze με Μπάκο για ακόμη μια φορά. Πολύ κλασικές μονομαχίες μεταξύ των δύο πλέον. Ο Easy Freeze που στην προηγούμενη φάση έβγαλε ένα stun ονειρικό. Και έζησε. Ο Comb έλουσε εκεί, by the way, να τα λέμε και αυτά. Έκανε E για να μπλοκάρει το Ace in the hole, αλλά... Εντάξει, δεν έφτασε τον damage, ευτυχώς.
Tidal Wave ψάχνει τα Raids και τα βρίσκει μάλλον. Έψαχνε τον Fantasy Star. Με διαγώνιο υποχθόνιο θα το ονομάσω το Tidal Waves. Παρ' όλα αυτά, όντως έδωσε λίγο νεράκι στους Raptors. Είναι μεγάλο κέρδο. Του πότισε λίγο. Μαζί με την υπόλοιπη ζούγκλα. Και τώρα έχουν πάει να ποτίσουν και το Βαρόνο. Έχω την εντύπωση. Είναι όλοι οι G μαζεμένοι εκεί εκτός από τον Echo και έχουν ξεκινήσει τον Baron, ο οποίος δεν πέφτει πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά ούτε και πολύ αργά. Να δούμε. Νομίζω πιο πολύ πεϊτάρουν το fight και τώρα όλοι γυρνάνε, αφήνουν τον Baron και τρέχουν. Μια Culling από τον Comp. Κροθοκοπεί τον ήρωα σε πρώτο χρόνο, ενώ στον αέρα είναι ο Μιχαήλ. Έχει ανοίξει το Ultimate Kindred στον αέρα και ο Μπάκο με αυτό το Aqua Prison. Και οι G νομίζω παίρνουν αυτό το fight. Τώρα στρέφουν προς τα πίσω γιατί ο Punisher είναι εκεί. Ο Punisher είναι εκεί και χτυπάει πολύ δυνατά τον Easy Freeze, ο οποίος αργοπεθαίνει, αλλά το Potion τον κρατάει στη ζωή. Για δεύτερη φορά μέσα στο συγκεκριμένο παιχνίδι φεύγει για λίγο Easy Freeze. Και πάλι όμως βλέπουμε ότι έχουμε το θάνατο του Μιχαήλ. Αλλά Instinct δεν σταματούν εδώ. Θέλουν να σπάσουν το Tower. Wild Panda κάνει την εμφάνισή του και μάλλον λανθασμένα. Ο Fearless βγαίνει από την πλάτη και θέλει να σκοτώσει το Fantasy Star αμέσως. Ο Νίρο παίζει την ulti της Kindred για να τους κρατήσει όλους alive. Ο Fearless θα πέσει. Τώρα έρχεται ο Destiny στη μάχη. Είναι ο competitive και βαράει. Βαράει ό,τι βρει μπροστά του και αυτό είναι το Punisher. Ο Punisher ο οποίος θα καταφέρει να γυρίσει, να σωθεί και να κάνει και λίγο extra damage. Μια τελευταία πινελιά δηλητηρίου. Πάντα άφησε ο Πάνισερ στους αντιπάλους του και τώρα φεύγει. Α, δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να γίνει. Πού είναι ο Σεραίος, να τον καθαρίσει το φίδι. Πώς. Πώς θα έκανε τα κόλπα. Δεν ξέρω. Τα ξέρει ο Fearless καλά αυτά. Από ό,τι φαίνεται. Fearless όμως που πήγε να κάνει το Σεραίο και τελικά κάσωσε. Ισχύει. Κάσωσε Σεραίος δηλαδή. 0-2-4. 204 φάρμα όμως. 204 εναντίον 230. Εντάξει, δεν είναι το game το συγκεκριμένο του Fearless. Σίγουρα. Παρ' όλα αυτά, το πικ που έχει αργά και σταθερά θα παίρνει δύναμη. Κάποια στιγμή θα. Τον είδε πω αντρικά μπήκε πίσω από όλου. Και με τη βοήθεια τη αντίπαλη, η Kindred έμεινε λίγο παραπάνω στη ζωή όπω θα έπρεπε. Θα σκότωνε άμα δεν το έκανε αυτό η Kindred. Έχω και εγώ αυτή την εντύπωση πάντω. Ήταν δύσκολη σκέψη του Νίρο κατά αν θα πρέπει να κάνει το ολτική ή όχι, αλλά νομίζω better safe than sorry. Σίγουρα. Αυτό το λέμε και το ξαναλέμε. Αυτό που βλέπω και μου δημιουργεί τρομερή περιέργεια είναι γιατί δεν κόβει η Κασιόπια. Γιατί δεν κάνει damage. Ενώ πατάει τα κουμπιά, εννοείς. Ναι, δεδομένο το 3-1-2 score και 240 farm. Δηλαδή, πόσο καλύτερα πρέπει να είναι ένα pick για να κάνει damage και βγάζει free fangs συνεχόμενα για να κάνει damage. Και έχει και βοήθεια πάνω της. Δεν μπορώ να καταλάβω. Βασικά, νομίζω ότι δεν το έχει το βοήθεια αυτό το προηγούμενο fight. Ίσως στο επόμενο αυτό θα δείξει. Να ήταν το πρόβλημα, γιατί βλέπω πάρα πολύ magic resistance. Και πάρα πολύ HP. Αλλά ναι, όντως πάρα πολύ magic resistance. Τώρα είδα και εγώ τα clocks παντού. Οπότε ναι, θα το δώσω εκεί, αλλά. Κρατάω και μια πισίνη στο μυαλό μου απλά με τα reworks και τα λοιπά. Για το πόσο δυνατή είναι πλέον. Να μην είναι τόσο δυνατή. Easy Freeze θέλει να τεστάρει τον Punisher. Δεν θα πιάσει το stun, όμως είναι κλεισμένος από πολλούς. Έχει κάνει το ultimate, αλλά δεν έχει καμιά σημασία στον αέρα και τώρα νεκρός από τον Fearless. Ένα kill το οποίο πήγε εκεί που έπρεπε. Ακριβώς εκεί που έπρεπε. Για την EG, ένα kill το οποίο πήγε στο Fearless. Και ένας Baron ο οποίος υποθέτω θα αρχίσει τώρα για το CG. Εδώ out of position τελείωσε ο Punisher, το ματιάσαμε το παιδί. Είναι Κασιόπια κιόλας, δεν έχει και πολλές επιλογές. Δεν έχει καμία επιλογή και πάλι το Baron attempt αυτή τη φορά που δεν υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος από πλευράς Instinct. Πού είναι η Κασιόπια του Punisher. Για να δούμε τι μπορούν να κάνουν και αν θα ρισκάρουν και πάλι για κάποιο 50-50 smite. Όχι, θα βγουν έξω και θα σκοτώσουν πρώτα τον Μιχαήλ. Flash, ο competitive πηδάει πάνω από τους τοίχους και κυνηγάει τους παίκτες της Instinct, αλλά βρίσκει ένα μπάκο εκεί. Έρχεται τον μπάκο από το Fearless, θα πατήσει όμως ένα trap και κάπως έτσι θα σταματήσει. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Μπάκο τώρα και Fantasy Star θα βγουν μπροστά του στο Destiny. Θα σηκώσει ο Destiny του στον αέρα το Fantasy Star και θα τον κάνει ξεκάθαρα 1v1 αργά και στα λάθη. Έρχεται και ο Κομ να μαζέψει το πρώτο kill. Ίσως πάρει και το δεύτερο και κάπου εδώ θα το κάνει double kill. Για τον competitive και πλέον το Baron Call είναι μονόδρομος. Σίγουρα δεύτερο Baron που αρχίζουν fake AEG αν το παρατηρήσεις. Είναι ισχύει. Ξεκάθαρα θα κάνω τακτικής. Εδώ μπορούσε να μείνει ο Νίρο. Που έκανε το recall ήταν εκεί που είναι το Ward. Ναι, για να περιμένει. Και μπορούσε να περιμένει μπας και το κλέψει. Αν και όπως βλέπουμε τώρα θα ερχόταν ο Easy Freeze από εκεί κτλ. Αλλά ίσως να είναι και η μόνη ελπίδα. Κάνε να δούμε τον Νίρο τώρα. Προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί, αλλά είναι στον αέρα και κάποτε θα πεθάνει. Ανοίγει το ultimate να καθυστερήσει το θάνατο. Αλλά βγήκαν όλοι έξω. Αργά και σταθερά όμως θα πέσει κι αυτός. Αλλά ίσως κόβει τον Baron. Όχι, τον ξαναρχίζουν οι G. Ο Ryze κυνηγάει τον Μιχαήλ. Ένας Μιχαήλ ο οποίος δεν τα έχει πάει και πολύ καλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μόλις το 1-5-1. Ο Comp πρέπει να προσέξει λίγο. Ναι, μεν θέλουμε να βγάλει ντάμα στον Baron, αλλά καλό θα ήταν να ζήσει για να πάρει και τον Baron buff. Ισχύει. Και θα το κάνει, νομίζω ο Baron είναι πλέον θέμα χρόνου και κάπου τώρα θα περάσει στα χέρια των Elysium. Οι Elysium οι οποίοι κατάφεραν να επεκτείνουν κι άλλο διαφορά και ουσιαστικά παίζοντας ένα ακόμα πολύ solid παιχνίδι στο The League, φαίνεται να είναι η πιο δυνατή ομάδα με διαφορά κιόλας σε αυτή τη διοργάνωση.
Έχουν δείξει ένα πολύ πιστικό, ένα πολύ solid πρόσωπο και πραγματικά περιμένω ποια ομάδα θα καταφέρει να τους σπάσει αυτό το win streak. Και... θα έχει ενδιαφέρον το Elysium VG πάντως. Ισχύει, δεν ξέρω, δεν έρχεται ακόμα όμως. Νομίζω είναι σε δύο αγωνιστικές. Στην επόμενη, τη Heat Week, που είναι αγωνιστική φωτιά. Τέλεια. Oh, η επόμενη αγωνιστική λοιπόν στη Heat Week. Ο Μιχαήλο τώρα έχει ακόμη μια φορά πρόβλημα και νομίζω κάπου εδώ θα είναι η έκτη φορά που θα πεθάνει και όντως έτσι είναι τα πράγματα. Wild πάντα είναι αυτός που μαζεύει το kill, γιατί όχι, 1-0-13 για το support των EG. Ενώ ο Punisher προσπαθεί να αμυνθεί στο δικό του tower μέσα, να αμυνθεί στον πύργο του, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Δεν τον αφήνουν περιθώρια οι υπόλοιποι EG, οι οποίοι μαζεύονται σε τα κοράκια και σπάνε αυτό το tower. Εκμεταλλεύονται τον Baron στο έπακρο, Kaling να πάρει όσα περισσότερα HP μπορεί από πάνω του ο Comp και κάπως έτσι το siege συνεχίζεται ή μάλλον μεταφέρεται στο bot lane. Στο bot lane όπου ήδη έχει φτάσει Fearless και τώρα οι υπόλοιποι παίχτες της Elysium Gaming δεν μπορούν να βγουν από τη βάση του instinct για να πολεμήσουν ουσιαστικά, για να προσπαθήσουν να διώξουν την EG μακριά από αυτό που θα κάνει τώρα, την πολιορκία για το κάτω inhibitor. Ο Punisher θα προσπαθήσει φυσικά, αλλά έχει μείνει εδώ και πολλή ώρα στα 3 kills, μην μπορώντας να μαζέψει άλλα, μην μπορώντας να βγάλει ακόμα περισσότερο damage. Και το βλέπουμε ακόμα και στο πόση ώρα κάνουν να σκοτώσουν το κανόνι. Ισχύει, αλλά σε προσωπικό επίπεδο νομίζω περισσότερο φταίει το pick παρά ο παίκτη τη Ναι, ναι, προφανώς. Το πες και εσύ πριν πάντως, ότι δεν έχουμε δοκιμάσει ή δει πολύ Κασιόπια αυτό τον καιρό. Αλλά μάλλον δεν θα το δοκιμάσω κιόλας. Εγώ αυτό που είδα δεν πίστηκα πάντως στο Κασιόπια pick. Μου φαίνεται πολύ μέτριο. Mm-hmm. Συνεχίζουν πάντως την πίεση. Fearless και Destiny βρίσκονται κοντά στο mid. Ο Echo του Easy Freeze πάει πάνω. Ένα το duo lane και αυτό κινείται εκεί στην περιοχή του mid και bot. Όλοι μαζί instinct από την άλλη, καθώς σίγουρα δεν μπορούν να χωριστούν. Σε καμία περίπτωση. Όλοι μαζί λοιπόν προσπαθούν να βγάλουν ένα defend. Δεν ξέρω αν μπορούν να τα καταφέρουν. Θέλω να δω όμως. Προς το παρόν νομίζω ότι όλοι θέλουν να γυρίσουν προς το top, ενώ ταυτόχρονα το bot lane βρίσκεται στο bot και θέλουν να χτυπήσουν τρεις πλευρές, αν δεν κάνω λάθος. Ταυτόχρονα υπάρχει ο Echo V2 στο top, υπάρχουν δύο άτομα στο mid και δύο στο bot. Και τώρα θα φύγουν από το top οι υπόλοιποι για να βοηθήσουν το mid lane, το οποίο σιγά σιγά το wave φτάνει στο tower. Θέλουν ουσιαστικά να πλώσουν τον Barobuff σε όλο το map. Ο Μπάκο έχει πάρει φόρα και τρέχει. Ο Destiny σίγουρα δεν είναι και ο καλύτερος στόχος. Μπορεί να σκάψει και να φύγει, αλλά θα κάνει το flash τελικά. Να είναι σίγουρος. Νομίζω ότι έσκαψε και του ρίξε πίλαρ. Να το είδα τώρα. Έσκαψε και του ρίξε το πίλαρ πάνω στην τρύπα. Να μην πει ποτέ μέσα. Η Freeze όμως θα κάνει το teleport και το πρώτο inhibitor tower στο παιχνίδι υπέρ των EG θα πέσει. Βέβαια, εκεί υπάρχει η υπόλοιπη ομάδα των. Πολύ γρήγορο back και πίσω με την ulti του. Ο Destiny πίσω στο σημείο της μάχης, εκεί όπου βρίσκεται και ο Fearless. Μπάκο προσπαθεί να τον κρατήσει για να γίνει τροφή για το feed του Punisher. Παρ' όλα αυτά. Δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Αργά και σταθερά το inhibitor στο bot πέφτει. Easy Freeze, Competitive και Wild πάντα είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Και συνεχίζουν οι EG να σιτζάρουν αυτό το inhibitor. Τον Baron Buff είναι ακόμα πάνω τους. Βαράει διπλά χιτάκια. Και ο Comp αλλά ίσως πιαστεί και μάλλον θα πεθάνει τώρα. Ναι, έπεσε. Shut down. Περνάει στην Κασιόπια λίγο καθυστερημένο το Tidal Wave από το πάντα. Ναι, άμα έφευγε λίγο πιο γρήγορα. Ίσως μπορεί και να προλάβει να σωθεί ο Competitive. Βέβαια είναι και λάθος του Competitive ο οποίος πιάστηκε τόσο μπροστά. Destiny μάλλον μπήκε σε λάθος λαγούμι και θα το πληρώσει με τη ζωή του. Θα πεθάνει απευθείας. Μισκλικ ξεκάθαρα νομίζω ήταν αυτό. Κατάφεραν πάντως να μαζέψουν δύο kills εδώ οι Instinct σε ένα πολύ καλό defend. Πώς θα θέλησε στα 7, μέσα εκεί. Κανείς δεν ξέρει. Και κατέληξε και πέτρα κιόλας. Μπήκε με πόζα μέσα στην αντιπαλή ομάδα. Ο Destiny, ο οποίος μόλις πήρε το δεύτερο death του στο παιχνίδι και πρέπει να έχει τανκάρει δεν ξέρω και εγώ πόσες χιλιάδες damage. Mm-hmm. Και το πήρε κατά λάθος πρακτικά. Αλλά anyway, το δεν πήρε. Σημασία. Αυτό έχει σημασία. Σημασία έχει ότι μπήκαν μερικά gold στα χέρια της Instinct και θέλω να δω τι μπορούν να κάνουν με αυτά. Συνεχίζει να μην με ενθουσιάζει το Cassiopeia Peak πλέον. Τώρα, ναι. Το βλέπω πιο ξεκάθαρα, τώρα πιο ήρεμα. Βέβαια, το analyst panel μας είπε ότι η Cassiopeia κερδίζει το Rise και φάνηκε όντως η αλήθεια είναι αυτό. Δεν λέω δηλαδή, στο landing phase τον είχε τραμπουκίσει, τον είχε βάλει μέσα στο tower. Βέβαια, και όντως πήρε κάποιο advantage και σε kill και σε CS. Οπότε κατασυνέβησε gold, αλλά δεν φάνηκε να κάνει κάτι. Αυτό ακριβώς. Ωραία, και νίκη στο lane. Σκέιλαρε στο 0. Και... εκτός αν πατάει κάτι λάθος, το οποίο δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ από εδώ. Εγώ από αυτό που βλέπω βαράει συνέχεια πάντα στα fight. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κάνει. Θα μας τα πούνε μετά στο analyst lounge που μας περιμένουν για μετά το παιχνίδι. Ή θα μας δείξει ο Punisher πώς γίνεται και θα τους σκοτώσει όλους και θα πει ορίστε. Άμα είναι να το κάνεις στο 40. Άμα το κάνεις στο 40 και κερδίσουνε, τι σε πειράζει, είναι. Δεν θα κοιτάξω τον Punisher, το πικ με νοιάζει να δω αν αξίζει ή όχι. Όχι, δεν το βλέπεις.
Δυστυχώς, και δεν είναι ότι είχαν φινταριστεί οι EG τόσο νωρίς. Παίξανε κάποια fight που ήταν μπροστά. Βέβαια, παίξανε fight τα οποία το Cassiopeia ήταν πολύ μπροστά. Και ουσιαστικά ήταν Cassiopeia και το Lucian φινταρισμένο. Και αυτά ο Lucian ξέρουμε τι μπορεί και να κάνει. Και ο Lucian έκανε πολύ μεγαλύτερη διαφορά, όντως. Και δεν το περιμένεις αυτό κάπου από ένα το γράφει να δεις κάπου εκεί. Αν 11-2-1 ο Lucian. Ένα από την άλλη 4-2-3. Και έχει δίκιο στο ότι σύμφωνα με το έτσι όπως κύλησε το game, αυτό το 4-2-3 του Punisher μπορούσε να είναι κάλλιστα αυτό στο 11-2 και όχι ναι. Ο Lucian, ή και οι δύο τουλάχιστον. Σνομπολάροντας με Mage από το mid είναι πολύ πιο εύκολο από ότι με το ειδικάρι. Πολύ πιο σύνηθες. Δεν ξέρω αν είναι πιο εύκολο, αλλά είναι σίγουρα είναι πιο εύκολο. Είναι και πιο εύκολο. Γιατί φινταρισμένο το AP απλά πατάει κουμπιά και πεθαίνει, ενώ το AD πρέπει να ρίξει hits, αυτό σημαίνει χρόνο. Αλλά κάπως έτσι παίζεται και το Cassiopeia. Θέλει να βαρέσει συνέχεια, θέλει constant damage και δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Ούτε κάνει κάτι... τη χάρη το frontline του ιδιαίτερα του Punisher. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είσαι dependent από τα πάντα. Άρα είναι λάθος αμπίκ ίσως στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ίσως δεν ταιριάζουν κιόλα μεταξύ τους. Θα τα συζητήσουμε και μετά το game με τους analyst όπως είπαμε. Ναι. Νωρίτερα αυτοί μάλλον κάτι τα ξέρουν καλύτερα για να είναι analyst. Υποθέτω. Ή αυτό ή δεν τους παίζουν σε ομάδες. Και λένε θα κάνουμε, θα πάμε και εκεί. Θα φύγει κανένα πόρο τώρα, μου ήρθε το κεφάλι. Από το Heaven. Όχι από αυτόν. Ευτυχώς κάθομαι δίπλα και θα πετύχει εσένα. Ας σκύψω, μην αγχώνεσαι. Να δούμε. Πάντως το κεφάλι δεν το σκύβουν. Οι Instinct συνεχίζουν και παίζουν όσο καλύτερα μπορούν για να κρατηθούν στο game. Ακόμη Inhibitor έχουν. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Δράκος ζει. Σε 8 δευτερόλεπτα θα ζει και Baron. Οπα, Δράκος ζούσε. Ισχύει. Και μάλιστα ο γυρεός. Θέλουν να κάνουν το κλασικό trade Δράκο για Baron, αλλά δεν νομίζω να προλάβουν. Θα δούμε. Πάντως θα το κάνουν. Όλα για όλα εδώ οι INS. Α, έχουν Cassiopeia όντως. Πέφτει πάρα πολύ γρήγορα. Πάρον να δούμε ο Easy Freeze να καταφέρει όχι Kindred Master Baron. Αλλά βέβαια υπάρχει Elder στα κορμιά των EG. Ψάχνουν το fight, δεν θα το βρουν ποτέ. Κολλασμένα το θέλουν Elysium Gaming εδώ. Το fight, αλλά δεν θα το καταφέρουν. Νομίζω ότι κερδισμένοι είναι παρόλο που έχουν Baron Instinct. Enhanced Recalls. Αυτό ίσως σώσει την κατάσταση για την Instinct. Σίγουρα. Και φυσικά Enhanced Minions, το οποίο σίγουρα θα σώσει την κατάσταση για την Instinct. Ενώ απ' την άλλη διπλά buffs και true damage. Βέβαια τώρα είναι στο χέρι της Instinct να κρατηθεί και να μην παίξει fight με τον Baron Buff. Για να δούμε αν θα καταφέρουν να το κάνουν. Άμα γίνει fight, το Dragon Buff είναι σίγουρα καλύτερο. Αν δεν γίνει fight, συμφωνώ ναι ότι τον Baron ήταν ένας τρόπος για να κρατηθεί Instinct μες στο παιχνίδι. Για να δούμε. Το πάνε το wave εκεί. Εκεί όπου οι Instinct περιμένουν, έχουν βάλει τα κορμιά τους μπροστά από το Inhibitor και μάλλον θέλουν να το κρατήσουν όρθιο. Και φυσικά θέλουν να το κρατήσουν όρθιο. Έχουν και τον Baron Buff. Τα μείνουν τα δικά τους νικάνε τη μάχη. Traps, poisons, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Για να δούμε, όπως βλέπω μπορούν. Μια χαρά. Μπαίνει μπροστά ο Easy Freeze. Αυτόν βαράνε και την ώρα. Ο Easy Freeze, ο οποίος έχει δεχθεί αρκετή ζημιά, τον αποκόπτουν και από την ομάδα του. Προλαβαίνει να κάνει το chrono break. Αλλά και να απομακρυνθεί. Έρχονται και τα waves από την άμυ. Και σιγά σιγά κλέβει hits ο competitive. Competitive, ο οποίος πολύ έξυπνα κατάφερε να περάσει τουλάχιστον 5 δωρεάν hits και με αυτόν τον τρόπο ρίχνουν το inhibitor. Ακριβώς κάτω το Inhibitor και ήταν λίγο πιο προσεκτικός ο κόμπ αυτή τη φορά σε θέμα προσοχής. Δηλαδή δεν έκανε το παραπάνω βήμα για να δεχτεί κάποιο damage από τον, τον Banisher. Οπότε δεν πέθανε κατά συνέπεια. Γυρνάνε πίσω καταϊδρωμένοι σίγουρα οι EG. Νομίζω μπορούσε να δω Instinct να κάνουν re-engage πάντως. Αφού έπεσαν και τα Tidals από την άμυ, έπεσε και ο Echo. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο στο fight. Θα έχει παίξει όλα. Wild Panda, ο οποίος στα τρία τελευταία Tidal Wave, όντως πότισμα. Δεν ξέρω. Μπορεί να το κάνει για να δροσιστεί ο ίδιος. Ναι. Δεν ξέρω. Βαριέμαι να φέρω νερό, κάτσε να πετάξω ένα wave εδώ. Ναι, οπ, ο Destiny. Α, αυτή τη φορά δεν έγινε το ίδιο, δηλαδή δεν του κλείσει το λαγούμι. Το κύπελο. Όχι, ενώ έχει δυναμώσει αρκετά πλέον ο Fearless, ο οποίος βλέπουμε να κάθεται όντως ατρόμητος και να ανταλλάζει hits με τους αντιπάλους του. Στο frontline. Το όνομά του πλήρως. Και πλέον στο frontline της ομάδας. Και τώρα θα προσπαθήσουν να παίξουν αντιδιαμετρικά από τον Inhibitor το οποίο έχει πέσει. Όλοι μαζί πάνω και οι 5 θέλουν να πάρουν αυτό το tower, θέλουν αυτό το Inhibitor. Και η καλύτερη δυνατή λύση είναι να το κάνουν με τη βοήθεια των Super Minion, τα οποία έρχονται από την κάτω λωρίδα. Να δούμε. Πάντως αυτό το Baron όντως έχει βοηθήσει. Θέλει να κάνει κάποιο engage ο Μπάκο πάνω στον Easy Freeze. Είναι και ο Punisher εκεί, όμως είναι και όλοι οι Elysium. Οπότε σιγά σιγά θα ξαναμπούν μες στη βάση τους. Fearless δέχεται παραπάνω τα ματς από όσο υπολόγισε. Και τώρα ο Νίρο θέλει να κάνει το engage. Αυτή τη φορά το Battle Wave είναι πολύ καλό και ο Νίρο είναι χαμηλά. Θα είναι ο πρώτος που θα ανοίξει το ulti για να μην πεθάνει, όμως εν τέλει θα ζήσει. Καταπληκτικό. Εξώστη πάνω στον Punisher. Αυτό τρέχει προς τα πίσω. Ο Μπάκο μένει ανάμεσα σε όλους και θα καταφέρει να μείνει ζωντανός. Δεν έχουν χάσει ακόμα κανένα μέλος σε μια υποδειγματική μάχη και από τις δύο ομάδες.
Έφυγε στο πάρα πολύ λίγο ο Νίρο σε πρώτο χρόνο. Είδα το Q του Rise να φεύγει, το E του Rise ήταν. Ο Freezy Freezy, λάθο κίνηση κάτω από το Tower, θα πεθάνει εν τέλει. Easy, αυτό είναι πολύ τέλειο να γίνουν engage με τον Fearless. Και ήταν ο επόμενο που θα πέσει από το Fantasy Star Vol 2. Και κάπω έτσι οι Elysium θα γυρίσουν πίσω στη βάση με την ουρά στα σκέλια. Πραγματικά τι βλέπουμε σήμερα στα Defend. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι ηρωικές μάχες είναι αυτές που δίνουν οι ομάδες όταν. Μεσολογίτες όλοι, δεν ξέρω. Αφού πλέον έχουν χάσει όλο το mid-game και είναι έτοιμοι να χάσουν και το παιχνίδι, τότε λένε όχι, θα κερδίσω τελικά. Ότι είναι καλή. Λέει, α, τελικά εμείς παίζουμε καλά την fight. Ας το δοκιμάσουμε και ας το ξαναδούμε. Για του λόγου το αληθές. Αυτά τα traps της Caitlyn είναι full εκνευριστικά, by the way. Ο Easy Freeze δεν κατάλαβα εδώ τι έκανε, δεν ξέρω. Ούτε αυτός. Αλήθεια, δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος να κάνει αυτό το πράγμα. Είχε ανοίξει βέβαια το W και υπολόγισε να μπει, να έρθει το shield, να μην το πλησιάσει κανείς γιατί θα φάει stun και τα σχετικά. Αλλά χρειαστό. Κόστησε όμως αυτό. Αυτό λέω. Εκεί θέλω να καταλήξω κι εγώ. Στην αντίπαλη ζούγκλα τώρα κινούνται οι instinct, το comp το ξέρει αυτό, αλλά καλό θα ήταν να μην πολυπλησιάσει εκεί. Για να δούμε. Λες να διδαχτούμε πώς γίνονται τα comebacks Volume 2. Να δούμε. Πρώτο και τέταρτο game, αντιδιαμετρικά games που λες και εσύ. Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε. Θέλω να μου εξηγήσει offline τι σημαίνει ακριβώς αυτή η λέξη, γιατί δεν. Ακριβώς αντίθετα. Κάτι είχα ψηλιαστεί, αλλά. Κατεβαίνει λοιπόν ο Fantasy Star κάτω να μαζέψει τα υπόλοιπα minions τα οποία έρχονται κατά σειροήν. Μαζί του κινείται και μια κάρμα. Δεν υπάρχει λόγος να βρεθεί εκεί. Νομίζω ότι πρέπει να μπουν λίγο στη ζούγκλα, να τους αφήσουν κανένα word. Όπως κάνουν όλη αυτή την ώρα. Ενώ μόλις μου ήρθε το μαγικό χαρτάκι, το μαγικό χαρτάκι με τους 4 νικητές από τα random giveaways που γίνονταν για Hextech Boxes. Η Trezo, Psychologic, Shadow Strike και ένα Lawless 1. Συγχαρητήρια. Θα πάρετε τα δωράκια σας μέσα στις επόμενες 7 ημέρες από τη Riot Games. Συγχαρητήρια, παιδες. Να δούμε σε ποια ομάδα όμως θα δώσουμε συγχαρητήρια εμείς από εδώ. Έχουμε ακόμα, πιστεύω. Άμα κάνουν κι άλλα τέτοια fight instinct. Θα πάει 60 λεπτό game γι' αυτό. Έτσι το βλέπω. Για να δούμε όμως. Έχουμε ακόμα μπροστά μας λίγο χρόνο σίγουρα. Έχουμε σίγουρα ένα 34 μέχρι να βγει ο επόμενος Baron. Τον οποίο είμαι σίγουρος ότι θα αρχίσουν με τη μία Elysium ή θα κάνουν κάποιο trap εκεί έστω. Έχουν γουορντάρει το σημείο του Baron η Instinct. Βέβαια αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί μόλις βγει ο Baron τα wards έχουν φύγει, υποθέτω. Γιατί έχουν μπει πολλή ώρα. Με καλούν από το control να δώσω επιτευμένο αστείο, αλλά θα πω ναι, το έχω ξαναπεί αυτό παλιότερα που κόλλαγε τέλεια. Με τον Baron και τα τριγόνια. Άλλη φορά. Καθώς τώρα βλέπουμε την προσπάθεια των EG να κλείσουν αυτό το παιχνίδι και πραγματικά έχουν υδρώσει πιο πολύ από εμάς. Έχουν και το παράδειγμα τον deal από τον πρώτο game και λέει κάτσε, μην γίνει. Ίσως να το σκέφτονται και αυτό. Μα σίγουρα το σκέφτονται. Είναι υποσυνείδητα ή ευσυνείδητα, αν κάτσαν να το δουν τουλάχιστον το game. Σίγουρα κάτσαν να δουν το game, δεν ξέρω αν το σκέφτονται. Όμως, απ' την άλλη. Να δούμε. Πάντως, ένα Blade Inhibitor λειτουργεί ξανά. Που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει. Ένα Blade Inhibitor λειτουργεί ξανά. Ναι, αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πίεση από το κάτω lane. Τουλάχιστον ανακουφίζονται κάπως έτσι οι Instinct. Έχουν ένα βραχνά λιγότερο. Αλλά και πάλι βρίσκονται πολύ μακριά. Αν δούμε το Gold, ξεκάθαρα και μόνο αυτό. Τα 3 χιλιάρικα που χωρίζουν τα δύο teams στο 43. Είναι σαν να μην υπάρχουν. Ναι, από τη στιγμή που διαγραφή του χρέους build. Για την Instinct. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς στην Ελλάδα, να το πάμε late game. Να μην μιλούμε καθόλου και μετά να πούμε, α, δεν έχει σημασία. Α, τώρα είμαστε late game, άντε, γεια. Έχουμε όλοι full build. Λες να το δεχτούνε. Θα τους πούμε, μα είμαστε όλοι full build. Και τώρα έχουμε ένα race εδώ, με την Instinct να έχει πάρει μια ευθεία γραμμή και να θέλει να πάρει το inhibitor, δορίζοντας το Βάρονο. Ναι, αλλά μετά υπάρχουν τα blessed recall από πλευράς ναι, αλλά EG, δεν αλλά θα πέσει το inhibitor για Baron. Inhibitor να τα κλασικά trades. Inhibitor και πίσω. Και τρέχουν και στον Elder. Όπα, λες να προλαβαίνουν. Δεν ξέρω, πάντως αυτή τη διάθεση μυρίζομαι να έχουν, όχι. Δεν υπάρχει καν. Δεν υπάρχει, δεν πειράζει. Άμα υπήρχε θα τον παίρναν σίγουρα όμως. Ναι. Τώρα θα ήταν ο Elder. Απλά κοίταξα και δεν είχε timer για τον Elder, οπότε λέω... Και εγώ ψάρωσα, αλλά ναι, στο μήνυμα δείχνει ότι δεν είναι εκεί. Baron Buff λοιπόν πάνω στην Elysium Gaming. Και για να δούμε αν θα μπορέσουν έτσι να λήξουν το παιχνίδι. Και λογικά, τώρα ναι. Baron Buff εναντίον δυνατά minions στο mid. Τουλάχιστον όσον αφορά το mid lane, γιατί στα υπόλοιπα τον Baron Buff φωνάει πιο πολύ. Ναι. Από την Inhibitor και νομίζω ότι πρέπει να μαζευτούν σιγά σιγά και το bot. Το οποίο είναι ανοιχτό.
νομίζω είναι ό,τι πιο εύκολο. Mm-hmm. Να πάνε στον bot lane, να πάρουν το inhibitor πάλι έτσι. Απλά πλά. Θέλουν να πουσάρουν τα super waves, τα super minions μάλλον, mm-hmm. για να μην έχουν στο μυαλό τους ότι κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσουν στο mid lane για μόνο. Γι' αυτόν τον λόγο, Destiny εκεί. Ο Destiny είναι εκεί όπως είπες, αλλά οι υπόλοιποι τέτοιοι θα κουσάρουν ο Fearless. Έλλειο Phantom Star, Phantom Star που πεθαίνει από τα χέρια του Fearless και από το calling του competitive. Και νομίζω ότι με αυτό το λάθος το positioning του Phantom Star, οριακά η ομάδα του θα τον blame για αυτό το game. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, δόρισε σίγουρα το inhibitor στο mid, το inhibitor στο bot και ίσως και το παιχνίδι ολόκληρο εδώ. Phantom Star, πόσο γράφει το ρολόι, 42. Πολύ δύσκολα τα πράγματα και τώρα θα πρέπει να παίξουν τελείως το παιχνίδι του Test Your Limit ανάμεσα στους δύο πύργους. Εκεί πρέπει να κρυφτούν τώρα η παρέα του Μπάκο, του Μιχαήλο, του Punisher, του Νέρο, του Phantom Star. Δεν έχουν άλλες επιλογές, χάνουν όλοι τους τη βάση. Χαλάσματα. Είναι εκεί τα inhibitor, θα κάνουν όμως το engage. Ο Μπάκο είναι ο πρώτος στη γραμμή, αλλά έχει πιαστεί και θα φλασάρει μακριά γιατί αυτό το tidal wave έκοψε τη φόρα όλης της instinct. Τρίτο inhibitor κάτω, Baron up. Εντάξει, τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Ναι, πλέον δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα. Ναι, δεν θα πήγα να πω ότι θέμα χρόνου, αλλά έτσι έλεγα και στο προηγούμενο και δεν έτσι πήγε. Έτσι στο Groff Teal. Αλλά είχαν διαφορετική άποψη οι παίκτες. Να δούμε. Βέβαια τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, δεν υπάρχει το Anivia και έχει τεράστια σημασία αυτό. Ισχύει. Το late game Caitlyn απ' την άλλη δεν έχει καν full build στο 46. Εντάξει, είναι μισό item μακριά. Still. Καλά είναι. Είναι αυτό που λέμε ότι έφτασε super late game. Είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Εντάξει, λείπει ένα BF. Δεν ένα πίκαξε ένα lifestyle λείπει, αλλά οκ. Okay. Αυτό το SAS δεν θα γίνει River. Με pickaxe και. Α, τι River. Το Mercurial. Ναι, αυτό. Scimitar. Πλέον θέλει pickaxe και lifestyle, όχι BF και lifestyle. Αν δεν κάνω εντάξει, λάθος. Εντάξει, άρα ακόμα λιγότερο damage δηλαδή. Σίγουρα, ρε παιδί μου. Απλά θέλω να σου πω ότι στο 46. Στο 46 το 25 damage το pickaxe δεν κάνει διαφορά. Όχι, δεν πάνω από αυτό. Ότι θα κάνει το lifestyle, αλλά τέλος πάντων. Στο 46 πρέπει να έχει full build. Είσαι υποχρεωμένο αν είσαι Dicari ναι, να έχει full build. Αλλά και τώρα που δεν έχει και έχει 2-3-5 και ο αντιπάλου έχει 11-12-2. Μα αυτό είναι το θέμα. Ότι έχει full build ο άλλο. Καλά, είναι και φθηνό το build του Lucia, δεν αλήθεια είναι. Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε λίγη ώρα, άμα κρατηθούν κι άλλο, αν και παίρνουν τον Elder τώρα, δεν έχει καμία σημασία. Γιατί δεν λείπει κάτι από την Caitlyn. Απλά το positioning είναι το πρόβλημα πριν. Όχι το pickaxe, α πούμε, που λείπει σε damage. Και το lifestyle. Με τόσο burst που έχουν οι G, δεν το βλέπω να βοηθάει και αυτό. Να δούμε. Θα δούμε γιατί τώρα έχουν και τον γυρεό πάλι. Ταχύτητα τους καίνε πλέον. On fire μέχρι είναι και η G. Μέχρι και η Nami τώρα είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Παπούλες ο Wild πάντα ύπουλα. Και θα περνάει true damage. Για να δούμε αν μπορούν να κρατήσουν την τελευταία, το τελευταίο ρεκό defense. Σε αντίθεση με το steel πάντως εδώ βλέπουμε να ελέγχουν τα waves τους, δηλαδή να μπαίνουν με τα waves μες στη βάση για να τελειώσει το game. Almost. Mm-hmm. Ευτυχώς πουσάρει κάπως το mid τον instinct και δεν πνίγονται τόσο πολύ. Για να κρύβεσαι τους Grove, όχι με τους Steel. Mm-hmm. Έχουμε και το Guardian's Angel πάνω στον Easy Freeze, ο οποίος μπορεί με την άνεση του πλέον να μπει να πεθάνει. Βέβαια κάτι παρόμοιο έχει κάνει και ο Μπάκο. Πέφτουν τα waves πολύ γρήγορα πάντως από πλευρά. Αυτό λέω, δεν βλέπω να πνίγονται ιδιαίτερα. Έχουν βρει το μοτίβο. Έχουν βρει και τον Buck ο οποίος δέχεται ένα κάποιο damage, ένα tower. Κάτω εγώ δες τι κόβει το calling του, comp. Κόβει έσκι. Κομματιάζει. Έχει πέσει και το πρώτο Nexus Tower και τώρα mm-hmm. όλοι μαζί δεν χωράνε καν εκεί που θέλουν να παίξουν. Τόσο κοντά μου. Να το Σοφία, λες θέλει να ξαναβρει το Phantasy Star και τον βρήκε και θα το σκεφτώσει. Να το όσα και ο SS και να κάνει και όσα εξώσει και να δεχτεί ο Fearless. Ας πεθάνει ο Fearless, δεν έχει καμία σημασία. Έπεσε το carry, Punisher μπαίνει μέσα, πέφτει και αυτός με τη σειρά του. Μπάκο είναι ο επόμενος, έχει το GA. Αλλά και πάλι σίγουρα δεν είναι αρκετό οι Elysium Gaming εδώ. Κλείνουν το παιχνίδι παίρνοντας ακόμα μια νίκη στο The League. Τα κατάφεραν.